δούμε τους φόβους για το εργοστάσιο πυρηνικών στη Ζαπορίζα μετά τις εκρήξεις τις χθεσινές, γιατί υπάρχει τώρα ένα σενάριο που βλέπει στην μείωση της παραγωγής ενέργειας. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, γιατί λειτουργεί τώρα με γεννήτριες και η οποιαδήποτε πτώση της θερμοκρασίας, γιατί χρειάζονται υψηλή ψήξη κεφαλές, μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάμε στον Ιωάννη Πασχαλίδη, καθηγητής ραδιοχημίας πυρηνικής χημίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πασχαλίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές εκπομπής. Λοιπόν, εξηγήστε μας τώρα γιατί φοβούνται οι ειδικοί αναλυτές αυτή την εξέλιξη, κύριε Πασχαλίδη, ή οποιασδήποτε εκκλήσεις πάντως για την δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης εκεί στη Ζαπορίζα. Αποκλείονται και από τις δύο πλευρές μέχρι στιγμής ή δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας. Και είδαμε χθες ακόμη ένα επεισόδιο που προκαλεί προβληματισμό αλλά και φόβο. Σωστά. Από ό,τι γνωρίζω θα επισκεφθεί σύντομα και ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το Ρώσο πρόεδρο, για να μπορούν να συμφωνήσουν επιτέλους στο να υπάρχει μια ζώνη ασφάλειας γύρω από το εργοστάσιο. Από τις μονάδες, βασικά είναι 6 μονάδες, 6 πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτούνται με εξωτερική ενέργεια, επειδή έχει βομβαρδιστεί ο σταθμός που τροφοδοτούσε. Τα εργοστάσια αυτά πρέπει για λόγους ασφαλείας να τροφοδοτούνται από κάποια εξωτερική πηγή, ώστε σε περίπτωση που σταματήσουν να λειτουργούν, να συνεχίζουν να ψύχονται. Έστω ώστε να μην ανεβεί, να μην αυξηθεί η θερμοκρασία και έχουμε κάτι που συνέβη και στη Φουκουσίμα. Ναι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και βέβαια αν γίνονται πέρα από αυτό, προφανώς άμα φύγει και καμιά βόμβα, σούμα, δέσποδη και πέσει το εργοστάσιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε θέματα με τη ραδιενέργεια και με τη ρήπανση του περιβάλλοντος εκεί γύρω. Ναι. Σε ποια επίπεδα πρέπει να είναι η ψήξη των πυρηνικών κεφαλών τώρα, κύριε Πασχαλίδη, και επειδή ακριβώς λειτουργεί τώρα το εργοστάσιο εκεί, η τροφοδοσία με τις γεννήτριες μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρηνικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ναι. Όπως σας είπα, είναι περίπου 6 εργοστάσια, είναι κάτι λιγότερο από 6 γίγκαβατ η παραγωγή. Βέβαια, όσο λειτουργούν και υπάρχει αυτοτροφοδότηση, το πρόβλημα είναι όταν σταματήσει η λειτουργία, τα ίδια τα εργοστάσια δεν μπορούν να αυτοτροφοδοτηθούν με ενέργεια και επίσης και δεν υπάρχει εξωτερική τροφοδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξωτερική τροφοδότηση και από τη στιγμή που θα σταματήσουν και τα ίδια, εάν χρειαστεί να σταματήσουν, τότε δεν θα μπορούν να ψύχονται οι ίδιοι αντιδραστήρες. Οι αντιδραστήρες, επειδή το υλικό μπορεί το εργοστάσιο να κλείσει, να σταματήσει δηλαδή η παραγωγή ενέργειας, αλλά συνεχίζεται να θερμαίνεται ο πυρήνας. Το πυρηνικό υλικό δηλαδή συνεχίζεται να διασπάται σιγά-σιγά. Μάλιστα. Και να έχουμε υπερθέρμανση μέσα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και έκρηξη λόγω της υψηλής πίεσης των ατμών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Πασχαλίδη, τι μπορεί να προκαλέσει μια έκρηξη στο συγκεκριμένο εργοστάσιο? Βεβαίως εξαρτάται και από την έκτασή της. Δηλαδή, άλλο να καταστραφεί ένα μέρος και άλλο να έχουμε ή βομβαρδισμούς σε ολόκληρο το εμβαδό του εργοστασίου, που είναι τεράστιο πραγματικά. Ναι. Να σας πω, βασικά θυμάστε τι είχε γίνει στην περίπτωση της Φουκουσίμα, ένα εργοστάσιο, δηλαδή τότε που έγινε το τσουνάμι και σταμάτησε η εξωτερική τροφοδότηση και η ψήξη του πυρήνα, του αντιδραστήρα εκεί πέρα. Κάτι ανάλογο, δηλαδή θα αυξηθεί, θα ραγίσει. Είναι ένα κλειστό σύστημα ο αντιδραστήρας, λόγω της υψηλής πίεσης θα ραγίσει και προφανώς θα ρυπανθεί με ραδιενέργεια όλο το νερό που υπάρχει εκεί και ο ποταμός που είναι ο Δνήπερος εκεί πέρα και ψύχει κυριολεκτικά τις μονάδες θα ρυπανθεί προφανώς με ραδιενέργεια, γιατί αυτό θα αρχίσει να διαφεύγει και στο περιβάλλον και το έδαφος, δηλαδή στην γύρω περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Θα ρυπανθεί με ραδιενεργίες ουσίες, αλλά και ο ποταμός από τον οποίο ψύχεται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Μάλιστα. Είναι πραγματικά τρομακτικό ένα τέτοιο σενάριο, κύριε Πασχαλίδη. Κανείς δηλαδή δεν θέλει να το ζήσει αυτό. Μέσα έρχονται στο μυαλό μου εικόνες από τότε με το εργοστάσιο στη Φουκουσίμα, όπου τα παιδιά επηρεάστηκαν, τερατογεννήσεις, η ζωή είχε περιοριστεί, η γη ακόμη για πόσα χρόνια είναι άγονη και τόσα άλλα τα οποία ενδεχομένως σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή να έχουμε έναν βομβαρδισμό ή πρόβλημα με την ψήξη των πυρηνικών κεφαλών, τρέμουμε πραγματικά να σκεφτούμε τι μπορεί να επιφέρει ένα νέο χτύπημα πυρηνικό.
Προφανώς, εντάξει, δηλαδή, ακόμα και κλασικό, δηλαδή με συμβατικά όπλα να είναι ο βομβαρδισμός, η περιοχή όλη θα είναι βαριά ρυπασμένη. Σκεφτείτε λίγο πώς είναι η περιοχή του Τσέρνομπιλ, ας πούμε, ρυπασμένη, με ακόμα και σήμερα βρίσκουν κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ ραδιενεργά. Ναι. Φανταστείτε τώρα, ας το πούμε, μέσα αυτή την περιοχή, και όπως σας είπα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι και ένας μεγάλος ποταμός, ο οποίος αναρχίζει πλέον και παρασέρνει όλα αυτά τα τραύματα και την ραδιενέργεια, η οποία μπορεί να είναι και σε μορφή, δηλαδή τη ραδιενέργεια στις ουσίες, οι οποίες μπορεί να διαλυθούν, να ρυπάνει την γύρω περιοχή και την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Και σκεφτόμενοι ότι είναι και ο Σετουβολώνας σε μεγάλο βαθμό, ας το πούμε, της Ευρώπης αλλά και άλλων περιοχών, ας το πούμε, έτσι αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Πέρα και για τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα πλέον για μεγάλα διαστήματα να κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Και τώρα ο φόβος είναι και το ζήτημα της διαχείρισης και από τις δύο πλευρές, κύριε Πασχαλή. Δηλαδή, η μία επιρρύπτει ευθύνες στην άλλη και δεν αφήνουν τη διεθνή ασφάλεια να μπορέσει τουλάχιστον αυτή την περιοχή να την κλείσει και να τη σφραγίσει. Ναι, είναι μια παράξενη κατάσταση, γιατί εξ όσων γνωρίζω το εργοστάσιο είναι έτσι κάτω από τους Ρώσους τώρα. Το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Ναι. Ένα μέρος της περιοχής της Ζαπορίζια πρέπει να ανήκει στους Ουκρανούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά μέσα στο επίκεντρο του πολέμου, ας το πούμε. Οπότε ναι, θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία, γιατί αφορά και τους ίδιους άμεσα, αλλά και ευρύτερα την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πασχαλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε.